και έχουμε μαζί μας σήμερα τον προπονητή της ομάδας, τον Αντώνη Κρανίτσα. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά, μια χαρά. Να το πω έτσι απλά, είναι καλή φάση για παιδιά 13χρονα και 14χρονα και 12χρονα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να παίζουν ποδόσφαιρο και να γυρνάνε με μία διάκριση. Νομίζω ότι καταστάσεις που τα παιδιά του ΠΑΟΚ τις βιώνουν συχνά και είναι μη τι άλλο ευλογημένα. Βασικά αυτό που είπατε, είναι τρομερές εμπειρίες για αυτή την ηλικία, για 13χρονα παιδιά, να μπορούν να βγαίνουν σε τέτοια διεθνή τουρνουά, να πρωταγωνιστούν, να έχουν διακρίσεις. Είναι εμπειρίες που δεν τις έχουν άλλα παιδιά στην ηλικία τους στην Ελλάδα. Επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ πριν μιλήσουμε, οργανωτικά μου είπαν το τουρνουά, λίγο να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, κάτι μικροφωνίζει, αν θέλετε κύριε Κρνίτσα. Ναι, ναι. Οργανωτικά δεν ήταν από τα top τουρνουά, αλλά σε επίπεδο ανταγωνισμού ήταν δυνατός ο ανταγωνισμός για τον ΠΑΟΚ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε πάει σε πολλά τουρνουά στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει στηρίξει η ομάδα πολύ σε αυτό και δόξα τω Θεώ έχουμε πάει σε πολλά τουρνουά. Αυτό ήταν από τα τουρνουά που οργανωτικά δεν ήταν σε top επίπεδο, αλλά πράγματι οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές και τα παιδιά δώσανε πολύ δυνατούς αγώνες και κερδίσανε σημαντικές εμπειρίες. Το ότι οργανωτικά δεν ήταν top δεν νομίζω να απασχόλησε και ιδιαίτερα τους πιτσιρικάδες σας, αλλά νομίζω ότι το χάρηκαν πάρα πολύ το ότι φτάσαν τελικό, πήραν το τρόπαιο. Και είναι για τα παιδιά αυτά μια πολύ μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, είχαμε μια κουβέντα με τον Κώστα Κούση, τον συνάδελφο του μεσημέρι. Εμείς παίζαμε κάποιον αγώνα μπάσκετ στα 17, στα 16 μας, όχι σε άλλη χώρα, σε άλλο νομό, και νομίζαμε ότι κάνουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Άρα, καταλαβαίνουμε τα παιδιά αυτά πώς το βιώνουν όλο αυτό. Κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά, τα συγκεκριμένα, είναι τα περισσότερα πολλά χρόνια στην ομάδα. Είναι από K8, K9 και έχουν πάει ήδη, είναι K14 τώρα, από την K9 έχουν συμμετάσχει ήδη σε 5-6 πάρα πολύ δυνατά τουρνουά και έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα να τις έχουν απομυθοποιήσει και λίγο, θα έλεγα. Δηλαδή θεωρούμε ότι το σημαντικό, αυτό που δίνει η ομάδα σε αυτά τα παιδιά, είναι όταν φτάσουν με το καλό, όσοι περισσότεροι από αυτούς μπορέσουν να φτάσουν στη μεγάλη ομάδα, θα έχουν απομυθοποιήσει ομάδες όπως η Juventus, η Benfica, ο Ajax. Θα έχουν παίξει ήδη πάρα πολλές φορές με αυτές τις ομάδες και δεν θα το θεωρούν κάτι πολύ μεγάλο όταν πρώτα ο Θεός κάποιος από αυτούς το αντιμετωπίσει και με τη μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι το, θεωρούμε, το πιο σημαντικό που παρέχουμε αυτή τη στιγμή, που παρέχει η ομάδα αυτή τη στιγμή σε αυτά τα παιδιά. Πάντως το έργο σας είναι πολύ απαιτητικό, γιατί από τη μία είστε προπονητής, από την άλλη είστε παιδαγωγός. Ουσιαστικά είστε και σαν γονείς για τα παιδιά αυτά, τόσες ώρες περνάτε μαζί τους. Δεν είναι δηλαδή απλή υπόθεση το να είσαι προπονητής στις ηλικίες αυτές. Εντάξει, σε καμία ηλικία δεν είναι εύκολο να είσαι προπονητής, αλλά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά 10 ετών, 11, 12, 14, έχεις λίγο μια επιπλέον ευθύνη στους ώμους. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ειδικά στο συγκεκριμένο τουρνουά, επειδή πήγαμε οδικός και ταξιδέψαμε 17 ώρες, περάσαμε μαζί στο λεωφορείο. Ήταν αρκετά μεγάλος ο χρόνος που περάσαμε με αυτά τα παιδιά, περάσαμε πολλές ώρες μαζί, πολλές συζητήσεις. Αλλά στο τέλος όλη αυτή η ταλαιπωρία με την κατάκτηση του κυπέλου νομίζω πάει σε δεύτερη μοίρα. Τα παιδιά πήραν μεγάλη χαρά και όλη αυτή η ταλαιπωρία στο τέλος ξεχάστηκε γρήγορα με την κατάληξη που είχε το τουρνουά. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Κρνίτσα, τα παιδιά αυτά στην ηλικία αυτή να τα διατηρήσει ένας προπονητής προσγειωμένα? Για να το πω απλά, να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα και νομίζουν στα 12, στα 14, στα 15, στα 16 ότι έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο και είναι ήδη ποδοσφαιριστές να παίξουν στη Γιουβέντους και δεν ξέρω σε ποια άλλη ομάδα. Είναι εύκολο όλο αυτό το έργο? Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς μετά την κατάκτηση του τουρνουά κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε κατευθείαν μετά από αυτή τη μεγάλη χαρά που πήραν αυτά τα παιδιά να τους ευχηστήσουμε την προσοχή, να τους κρατήσουμε ταπεινούς, να τους πούμε ότι ναι, πράγματι είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτή που πήραν, είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν πετύχαν ακόμα το στόχο τους. Στόχος αυτών των παιδιών είναι να παίξουν στο ψηλό επίπεδο, όσο γίνεται ψηλότερα. Στη δικιά μας ομάδα, η οποία είναι μια ομάδα που κάνει κάθε χρόνο πρωταθλητισμό και παλεύει για τους τίτλους στην Ελλάδα,
και τις διακρίσεις στο εξωτερικό, σίγουρα είναι δύσκολο να παίξουν όλα αυτά τα παιδιά, αλλά εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν να πάρουν τις εμπειρίες που πρέπει, ούτως ώστε είτε στον ΠΑΟΚ είτε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα αυτά τα παιδιά πάνε στην πορεία, αυτές οι εμπειρίες να τις έχουν, να είναι ως εφόδιο για το μέλλον τους, για το ποδοσφαιρικό τους μέλλον. Αλλά με πολλή δουλειά και με πολλή συζήτηση προσπαθούμε μετά από τέτοιες επιτυχίες να τους επαναφέρουμε στην πραγματικότητα και να είναι ταπεινοί και να συνεχίσουν τη δουλειά την επόμενη μέρα και όλα στην προπόνηση. Η πραγματικότητα φαντάζομαι αφορά και τα μαθήματά τους, γιατί το να κάνουμε κουβέντα για το που έχουν φτάσει οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ νομίζω τα ξέρουμε όλοι και πραγματικά δεν έχουμε να πούμε κάτι καινούριο. Όντως είναι πλέον οι ακαδημίες του δικεφάλου εφάμιλες με αυτές τις Ευρώπες, αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι και ότι ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ και εσείς και οι άνθρωποι που συνθέτουν τις ακαδημίες δεν είστε άνθρωποι που τους δίνετε, τους προτρέπετε να ρίξουν το βάρος στο ποδόσφαιρο και το σχολείο να το έχουν συμπληρωματικό. Νομίζω ότι είναι εξίσου η απέτηση του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, να μην παραμελήσουν τα μαθήματά τους. Γιατί μιλάμε για 13χρονα παιδιά που δεν θα γίνουν όλα ποδοσφαιριστές, όλων των ακαδημιών. Δεν νομίζω να παίξουν όλα τα παιδιά σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχετε δίκιο και εννοείται ότι η ομάδα μας δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Στους ξενώνες του ΠΑΟΚ υπάρχει καθηγήτρια η οποία ασχολείται σε καθημερινή βάση με τα παιδιά και με ιδιαίτερα μαθήματα και ενημερώνεται για τις επιδόσεις στο σχολείο. Προσπαθούμε ειδικά τα παιδιά που είναι από μακριά και έρχονται σε εμάς και φιλοξενούνται στους ξενώνες να ουσιαστικά 50-50 να είναι 50 στο ποδόσφαιρο, 50 στο σχολείο η προσοχή τους. Γιατί όπως είπατε πραγματικά αυτά τα παιδιά δεν θα παίξουν όλα ποδόσφαιρο, οπότε το σχολείο δεν γίνεται να το παρατήσουν, πρέπει να είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα με το σχολείο μαζί με το ποδόσφαιρο. Είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό και αν είναι ευθυνικό, δηλαδή να έχεις ένα παιδί 10 ετών, 11, 12, 13 που οι γονείς του να είναι και χιλιόμετρα μακριά. Αυτό όντως είναι ευθύνη. Εντάξει, σε αυτή την ηλικία είναι πολύ δύσκολο να φιλοξενήσουμε ένα παιδί. Από τα 13-14 και πάνω. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εντάξει. Μπορούμε να τον βάλουμε στο. Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δύσκολο για τα παιδιά, νομίζω, χωρίς τους γονείς τους. Είναι δύσκολο για τα παιδιά και για τους γονείς που παίρνουν αυτή την απόφαση. Και είναι μεγάλη ευθύνη για μας που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Αυτό πήγα να σας πω, ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για εσάς και παράσημο και για όλες τις ακαδημίες, ότι οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στα 14, στα 15 να αφήσουν την Άρτα, την Κρήτη, τη Λαμία και να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να ζουν μόνο τους. Είναι παράσημο. Κοιτάξτε, αυτό το χρωστάμε στον πρόεδρο, ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση στις ακαδημίες και έχει δημιουργήσει στους ξενώνες ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον, ώστε να μπορούμε κι εμείς να είμαστε σίγουροι όταν προτείνουμε σε ένα παιδί να μπει στους ξενώνες μας, να είμαστε κι εμείς σίγουροι ότι παίρνουμε τη σωστή απόφαση για το παιδί και ότι μπορούμε να το στηρίξουμε σε οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί. Πιάνετε τα παιδιά κάτι τελευταίο να συζητούν μεταξύ τους? Έβαλε γκολ ο Τζόλης, θα πάρει μεταγραφή ο Πέλκας, έπαιξε ο Τσιγκάρας, έπαιξε ο Μιχαηλίδης, παρακολουθούν τα παιδιά αυτά άλλα παιδιά που πριν από 4-5 χρόνια ήταν στη θέση τους? Βεβαίως, παρακολουθούν πολύ στενά την πρώτη ομάδα και ειδικά τα παιδιά που προέρχονται από την Ακαδημία, και μάλιστα αναφέρατε και κάποια παιδιά που προέρχονται και από τους ξενώνες που υπήρχαν. Βεβαίως. Δηλαδή που τα φιλοξενούσαμε εδώ πέρα. Παρακολουθούν την πορεία τους, είναι πολύ χαρούμενοι και είναι το κίνητρό τους αυτό, όπως και το δικό μας κίνητρο για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δηλαδή αναφερθήκαμε πριν στην κατάκτηση του κυπέλου στην Κροατία και στα εγχώρια πρωταθλήματα, όμως για μας η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπουμε τα παιδιά αυτά που τα είχαμε από μικρή ηλικία να αγωνίζονται και μάλιστα να πρωταγωνιστούν στη μεγάλη ομάδα, όπως έκανε πρόσφατα ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης. Τώρα μεγάλη χαρά είναι που παίρνουν συμμετοχές και θεωρούνται βασικοί ο Τσιγκάρας και ο Λίρατζης. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για μας για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, και το ίδιο και για τα παιδιά. Εγώ είχα διαπιστώσει, coach, τα τελευταία χρόνια πριν από 4-5 μια τάση των ποδοσφαιριστών από την ΚΑΠΑ 15 και πάνω να σκέφτονται το εξωτερικό περισσότερο, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του Μιχαηλίδη, του Τζόλη με τη μεταγραφή που πήρε έχει αντιστρέψει λίγο το κλίμα που υπήρχε από 4-5 χρόνια. Νιώθω ότι υπάρχει μια μεταστροφή και βλέπουν τα παιδιά ότι πρώην συμπαίκτες τους ή παιδιά που πέρασαν από τις ακαδημίες έχουν πλέον ρόλο στον ΠΑΟΚ. Είπαμε τον Τσιγκάρα, τον Μιχαηλίδη, τον Τζαούση ακόμα που νομίζω και φέτος θα έχει τις ευκαιρίες, τον Λίρατζη φυσικά που είναι πλέον θεωρείται βασικός.
Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά αυτά να βλέπουν. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Θεωρώ ότι είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό και, και παράλληλα στηρίζει τόσο πολύ τους νέους γηγενείς παίχτες, τους παίχτες από την Ακαδημία. Αυτό το βλέπουν και οι γονείς, το βλέπουν και τα παιδιά. Και πλέον, ναι, πράγματι, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ προσελκύει νέους αθλητές, γιατί βλέπουν ότι αυτό έχει ανταπόκριση και αυτό υπάρχει μια συνέχεια η οποία φέρνει τα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Τα παιδιά που αξίζουν και τα παιδιά που έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο. Έχετε κάποιο άλλο τουρνουά ή τέλος του τουρνουά για φέτος το καλοκαίρι? Για φέτος το καλοκαίρι ήταν το τελευταίο. Πρώτα Θεός, από του χρόνου πάλι, επειδή όπως προείπα είμαστε μια ομάδα, είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα η οποία συμμετέχει σε αυτά τα τουρνουά, και εμείς οι προπονητές και τα παιδιά τα περιμένουμε πώς και πώς. Και για μας είναι τρομερή εμπειρία η συμμετοχή σε ένα τέτοιο τουρνουά τόσο υψηλού επίπεδου, και το περιμένουμε όπως ακριβώς το περιμένουν και τα μικρά παιδιά. Και πλέον οι διοργανωτές είναι αυτοί που προσελκύουν τον ΠΑΟ, γιατί φαντάζομαι όταν ξεκίνησαν οι ακαδημίες, η αναδιοργάνωσή τους και επί εποχής Αγοράκη και στα πρώτα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη, περισσότερο ο ΠΑΟΚ προσέγγιζε μεγάλα τουρνουά, αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι τα μεγάλα τουρνουά έχουν στο μυαλό τους τον ΠΑΟΚ από τις πρώτες επιλογές. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ναι, πολύ σωστά. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε επί Θοδωρή Ζαγοράκη και εκτοξεύτηκε με τη βοήθεια του κύριου Ιβάν Σαββίδη. Και πλέον έρχονται στα γραφεία της Ακαδημίας οι προσκλήσεις από τα διεθνή τουρνουά. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε εμείς, μας ψάχνουν πλέον αυτοί. Και αυτό είναι πολύ κάτι καλό, πάρα πολύ σημαντικό, το ότι και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά η εικόνα μας είναι αυτή που πρέπει, ούτως ώστε να μας καλούν σε τόσο μεγάλα τουρνουά μαζί με πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Juventus, η Benfica, ο Ajax, η Manchester City. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή η Ακαδημία του ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται μέσα σε αυτές τις μεγάλες ακαδημίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, coach, που ήσασταν στο Λίμπερο. Κάθε επιτυχία στο μέλλον. Γεροί να είμαστε όλοι, και τα παιδιά και εσείς και εγώ. Ευχαριστώ. Να βλέπουμε επιτυχίες και να σας συζητάμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.